Υπήρχαν περιπτώσεις που ήταν Σάββατο το βράδυ που μιλάγανε στο δικό μας το επίπεδο και φεύγανε γιατί αλλάζαμε θέμα και πηγαίνανε να προετοιμάσουν νέα κείμενα για 6 ώρα το πρωί της Κυριακής. Και ούτε μια φορά αυτοί οι άνθρωποι που τους χλεβάζουμε τους δημόσιους υπαλλήλους δεν φέρανε κάποια αντίρρηση και δουλεύανε μέχρι το τέλος. Το δεύτερο μέτρο σύγκρισης είναι σε σχέση με προηγούμενες συμφωνίες των προηγούμενων κυβερνήσεων. Και θέλω να αρχίσω με αυτό. Το 2012, στη συμφωνία που είχε η προηγούμενη κυβέρνηση, είχε ένα μειονέκτημα που δεν φταίει ούτε η κυβέρνηση, ούτε οι τότε θεσμοί, ότι η βιωσιμότητα του χρέους ήταν πάνω στο απόθεμα του χρέους. Δηλαδή και το ΔΝΤ και εσείς ασχολιόσασταν περισσότερο με το ποσοστό, το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ούτε είχε αλλάξει τότε το ΔΝΤ να κοιτάει περισσότερο τις ροές και τις χρηματοδοτικές ανάγκες. Αυτό είχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για σας, που δεν λέω ότι ήταν από δική σας μεριά το πρόβλημα, ότι ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί λύση. Γιατί αφού είχε σταματήσει κάθε κουβέντα η Γερμανία και άλλες χώρες για ονομαστικό κούρεμα, δεν επέτρεπε πολλές άλλες επιλογές. Και γι' αυτό πώς γινόταν να γίνει βιώσιμο το χρέος στην προηγούμενη κυβέρνηση με μη ρεαλιστικές υποθέσεις και για τα πλεονάσματα και για τους ρυθμούς ανάπτυξης. Έτσι έγινε ότι θα μπορούσε να είναι το χρέος βιώσιμο. Σας θυμίζω ότι στο μεσοπρόθεσμό σας, το τελευταίο μεσοπρόθεσμό σας, το Μάη του 2014, στον πίνακα 2,4, έχουμε 4,2 πρωτογενή πλεονάσματα για τα επόμενα 5 χρόνια. Και σας θυμίζω ότι το ΔΝΤ τότε έλεγε όντως ότι είναι βιώσιμο το χρέος, γιατί δεν είχε άλλη επιλογή, γιατί ήταν εντός του προγράμματος. Ξέρετε, στο σκάνδαλο στη Βρετανία του Πορφούμο, όπου μία κυρία είχε σχέση και με τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον Λόρδο Πορφούμο, και με τον Σοβιετικό, κάποιον που δούλευε στη Σοβιετική πρεσβεία εκείνη τη στιγμή, και φοβότανε ο κόσμος ότι στο κρεβάτι, εκτός άλλων, συζητάγανε και κρατικά μυστικά, είχε πει ο Λόρδος Πορφούμο ότι «μα βεβαίως δεν την ξέρω την κυρία και δεν έχω μοιραστεί το κρεβάτι». Και απάντησε η Νάνσι Ράις Ντέιβις εκείνη την εποχή «μα αυτός αυτό θα έλεγε, τι θα έλεγε». Θα έλεγε το αντίθετο. Έτσι και το ΔΝΤ δεν είχε επιλογή εκείνη τη στιγμή να πει κάτι διαφορετικό. Δεν θα μπορούσε να πει ότι ήταν μη βιώσιμο το χρέος. Αλλά πώς ήταν βιώσιμο το χρέος? Με υποθέσεις για την ανάπτυξη και υποθέσεις για τα πρωτογενή πλεονάσματα που όλοι ξέρανε, και το ΔΝΤ το ίδιο και το προσωπικό του ΔΝΤ, και γι' αυτό έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα τα τελευταία 2 χρόνια η Κριστίν Λαγκάρντ, ότι ήταν μη ρεαλιστικές αυτές οι υποθέσεις. Άρα η δική μας στρατηγική από την αρχή ήταν διαφορετική. Η δική μας στρατηγική δεν ήταν ποτέ να πούμε ότι το χρέος είναι βιώσιμο και να δούμε τι ρυθμούς ανάπτυξης και τι πρωτογενή πλεονάσματα μπορούμε να έχουμε για να το κάνουμε βιώσιμο, αλλά να προσπαθήσουμε να γίνει πραγματικά βιώσιμο με λογικά πλεονάσματα και με λογικές υποθέσεις για τους ρυθμούς ανάπτυξης. Γι' αυτό είναι τόσο κλειδί το 2% που έχουμε δέσει μετά από το 2021. Είναι κλειδί το 2%, είναι η άγκυρα, γιατί τι λέει αυτό το 2%? Καταρχάς δίνει πραγματικότητα στα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Γιατί αν οι ελαφρύνσεις τώρα είναι, ένα από τα μέτρα είναι 0 μέχρι 15 χρόνια επέκταση του μεσοσταθμισμένου μέσο όρο της ορίμανσης του χρέους, τώρα με το 2% αυτό έχει μια πραγματική έννοια. Γιατί έχει δύο παράμετρους που το δίνουν πραγματική έννοια, ότι δεν μπορεί να είναι 0. Κάποια ελάφρυνση θα είναι το χρέος όταν έχει το 2% το πρωτογενή πλεόνασμα και έχει στις 15% τις χρηματοδοτικές ανάγκες. Αλλά αγκυρώνει και κάτι άλλο. Αγκυρώνει το μέτρο για τη ρήτρα ανάπτυξη.
Γιατί το αγκυρώνει? Γιατί τώρα κάθε φορά που μειώνεται η ανάπτυξη, ο ρυθμός ανάπτυξης, θα έχουμε περισσότερη ελάφρυνση του χρέους. Δεν υπάρχει μια τρίτη μεταβλητή εδώ να αιωρείται που είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα και να σου πει κάποιος, μα γιατί να σου δώσω περισσότερο, μεγαλύτερη ελάφρυνση του χρέους, πάρτε περισσότερο, πιο ψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Επειδή υπάρχουν μόνο δύο μεταβλητές, γι' αυτό μίλησε ο Πρωθυπουργός για αλγοριθμοποίηση των μέτρων. Ακριβώς γιατί αυτή η μεταβλητή είναι σταθερή, ότι θα είναι 2% το πρωτογενές πλεόνασμα, άρα κάθε φορά που θα μειώνεται η ανάπτυξη θα έχουμε περισσότερο πρωτογενή πλεονάσματα. Και τι μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης γι' αυτό? Μα τι μου λέτε, ότι αν έχουμε πολύ μεγάλη ανάπτυξη θα πάρουμε λιγότερο χρέος. Βεβαίως. Και επειδή πάντα τον ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή τον κύριο Μητσοτάκη, μόλις το είπα αυτό, έκανα κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς. Είναι προφανές. Με 40% κάθε χρόνο ανάπτυξη, το χρέος θα το σβήσουμε το 2027, το 60% θα το φτάσουμε σε 3 χρόνια, το 2020. Με 10% ανάπτυξη, το 0%, δηλαδή θα σβήσουμε όλο το χρέος μέχρι το 2046 και μέχρι το 2029 θα φτάσουμε στο 60%. Με 5% ανάπτυξη, το 0% θα το φτάσουμε το 68 και το 60% στο 44. Τι μας είπατε τώρα? Ότι δεν θέλουμε ανάπτυξη? Προφανώς, άμα έχουμε πολύ καλή ανάπτυξη, δεν χρειαζόμαστε τόσο πολύ ελάφρυνση του χρέους. Είναι κάποιος που το θεωρεί παράλογο αυτό? Αυτό όμως που δεν είχατε το largeness, δηλαδή το large να πείτε, είναι ότι εμείς δεν εξασφαλίσαμε αυτό. Προφανώς ότι άμα έχουμε μεγάλη ανάπτυξη θα έχουμε λιγότερη ελάφρυνση, αλλά εξασφαλίσαμε το κακό σενάριο. Το κακό σενάριο που δεν θα έχουμε τόσο ανάπτυξη που θα πάρουμε περισσότερο. Αυτό είναι που δέσαμε. Και αυτό θα με θυμηθείτε για το QE, είναι ότι θα βοηθήσει εν καιρό το Μάριο Ντράγκη και την Εκουτού να μας βάλει και στο QE, όχι σύντομα, αλλά θα μπούμε γι' αυτό το λόγο. Σας υποσχέθηκα κάτι στην προηγούμενη συζήτηση, σε αυτή την αίθουσα. Σας είπα ότι η μεγάλη διαφορά, και περιμένετε και έτσι να το αξιολογήσουμε, είναι ότι στη δική μας τη λύση δεν θα υπάρχει το if necessary, αν είναι αναγκαίο. Και κοιτάξτε τι λέει το ανακοινωθέν του Eurogroup. Το ανακοινωθέν του Eurogroup έχει το if necessary για τα μακροπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, που δεν είναι ούτε τα μεσοπρόθεσμα, ούτε τη ρήτρα ανάπτυξη, αλλά έχει ένα τρίτο κομμάτι που είναι τα μακροπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, που έχει την ίδια διατύπωση που είχατε εσείς τον Νοέμβριο του 2012. Εκεί λέει ότι αν τα μεσοπρόθεσμα, τα βραχυπρόθεσμα δεν φτάνουν, και αν τα μεσοπρόθεσμα δεν φτάνουν, και αν δεν φτάνει η ρήτρα ανάπτυξη, τότε το Eurogroup είναι έτοιμο να σκεφτεί και κάτι άλλο, με διακριτική ευκαιρία και με συζήτηση. Και άρα αυτό σημαίνει ότι τα άλλα μέτρα δεν είναι if necessary, αν χρειαστεί. Το μόνο που είναι να υπολογιστεί είναι πόσο χρειάζεται μέσα από αυτή την αλγοριθμοποίηση που σας έχουμε ήδη εξηγήσει. Άρα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2012, είναι μια πολύ καλύτερη συμφωνία. Και είναι μια πολύ καλύτερη συμφωνία και με αυτό του Μαΐου της 22, όπου δεν υπήρχε το κλείδωμα του 2%. Πάμε τώρα από εδώ και πέρα. Γιατί ο τρίτος τρόπος να αξιολογήσεις αν είναι καλή η συμφωνία ή όχι, είναι με τι προοπτική σου ανοίγει. Αυτός είναι ο τρίτος τρόπος να μπορείς να πεις είναι καλή η συμφωνία ή δεν είναι κακή η συμφωνία. Δεν θα μπω ξανά, παρόλο που μου το παρακάλεσε ο Πρωθυπουργός της χώρας για τα 80 δις, δεν αντέχω να σας το εξηγήσω και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη φορά. Έγινε αυτή η συζήτηση πριν από 6 μήνες, είχαμε κείμενο, το αναλυτικά εξηγεί για το κομμάτι που είναι η ανακύκλωση του χρέους, το κομμάτι που δεν μπορείς να συγκρίνεις προβλέψεις για την ανάπτυξη με τι έγινε, και αυτά τα έχουμε πει. Τι είναι ο δρόμος που ανοίγει με αυτή τη συμφωνία? Ο δρόμος που ανοίγει βράχη πρόθεσμα είναι η έξοδος στις αγορές και άρα η έξοδος από το πρόγραμμα και η μείωση της επιτήρησης. Έχουμε πλήρη επίγνωση ότι ότι θα είναι μείωση της επιτήρησης. Γιατί το πλαίσιο που έχουν συμφωνήσει το Λαϊκό Κόμμα και το Σοσιαλιστικό Κόμμα στην Ευρώπη έχει πολύ σκληρή επιτήρηση
που εμείς δεν θα θέλαμε. Θα θέλαμε μια διαφορετική Ευρώπη, είτε με λιγότερη επιτήρηση, είτε με επιτήρηση με διαφορετικούς κανόνες και με διαφορετικούς στόχους και κοινωνικούς στόχους. Αλλά νομίζω ότι εμείς θα έχουμε σύντομα ένα πρόγραμμα εξόδων στις αγορές, όχι ένα όποτε να είναι και να δούμε τι θα γίνει, όπως κάνατε εσείς και ένα μήνα μετά ήταν πιο μεγάλο το επιτόκιο και άρα ήταν πολύ πιο δύσκολο να βγεις και δεύτερη και τρίτη φορά. Ένα πρόγραμμα συγκροτημένο που οι αγορές καταλαβαίνουν το σχέδιό σου για το επόμενο χρόνο, για πώς θα βγούμε στις αγορές. Και αυτό θα ανοίξει το δρόμο για να βγούμε από το πρόγραμμα. Συγχρόνως και το βασικό μας είναι το μακροπρόθεσμο. Πώς η ανάπτυξη που θα έρθει θα είναι βιώσιμη. Μην επενδύσετε ότι δεν θα έρθει η ανάπτυξη. Το ξέρετε ότι θα έρθει η ανάπτυξη. Η συζήτηση πρέπει να γίνει πώς θα γίνει βιώσιμη. Πάλι θα χάσετε, όπως λέγατε, ότι δεν θα κλείσει η συμφωνία, δεν θα πάρουμε τίποτα για το χρέος. Όλα τα στοιχεία λένε ότι θα έρθει αυτή η ανάπτυξη. Το λένε τα στοιχεία για τις εξαγωγές, το λένε τα στοιχεία για την αύξηση χρόνο με χρόνο και της βιομηχανικής παραγωγής και της παραγωγής στη μεταποίηση και στις πωλήσεις. Μην επενδύετε σε αυτό. Να κάνουμε μια σοβαρή ανταλλαγή απόψεων για πώς αυτή η ανάπτυξη θα είναι βιώσιμη και πέρα από το πρόγραμμα. Γιατί μη μας λέτε ότι εσείς θα πάτε μπροστά με τις μεταρρυθμίσεις χωρίς να μας πείτε ποιες είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις, πού δίνετε την έμφαση, ούτε να μας λέτε ότι εμείς θέλουμε να πάμε μπροστά με καλύτερες πολιτικές χωρίς να μας λέτε ποιες είναι πολιτικές, και μη μας λέτε ότι θα διαπραγματευτείτε χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Φαντάζομαι δεν θα το διαπραγματευτείτε με αυτά που άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, που είπατε ότι εσείς δεν θέλετε να ξεμπερδέψετε μια και καλά με το υπερταμείο. Γιατί αν νομίζετε ότι θα πάτε στο Eurogroup και θα τους πείτε να μια συμφωνία, εσείς θα μας δώσετε 1% πλεόνασμα και εμείς θα ξεπερδέψουμε με το ταμείο, νομίζω ότι αν αυτή είναι η στρατηγική σας, νομίζω θα τα βρείτε πάρα πολύ σκούρα τα πράγματα. Δίνω μια συμβολή όχι σε εσάς, αλλά σε όλους. Ότι για όλους τους πολιτικούς, είτε είναι υπουργοί, είτε είναι στο τοπικό οργάνωση ή στην κοινωνία, συνήθως είναι ευάλωτοι σε ένα μεγάλο λάθος. Όταν βλέπουν κάτι καινούριο, νομίζουν ότι είναι απλώς η αναπαραγωγή του παλιού. Και δεν μπορούν να προβλέψουν και να εκτιμήσουν και να αξιολογήσουν αυτό που είναι το καινούριο. Δηλαδή είναι μια φυσική προδιάθεση, το έχουμε όλοι, δεν το κάνετε μόνο εσείς, και εμείς το κάνουμε και δυσκολευόμαστε να βρούμε τι είναι το καινούριο. Άρα έχει τεράστια σημασία να το δούμε τι είναι το καινούριο. Και πρέπει να έχουμε τους μηχανισμούς να το καταλάβουμε το καινούριο. Γιατί αν δεν έχουμε τους μηχανισμούς να το καταλάβουμε το καινούριο, δεν θα καταλάβουμε γιατί ο Μπέρνι Σάντερς έφτασε τόσο κοντά να κερδίσει την Κλίντον, ούτε γιατί βγήκε ο Τραμπ, ούτε γιατί συνεχίζουν να έχουν δύναμη και ο Βίλντες και ο Λεπέν. Και μάλιστα στο Eurogroup οι ίδιοι οι δεξιοί υπουργοί οικονομικών είπανε ότι όποιος νομίζει ότι ξεμπερδέψαμε με αυτό το φαινόμενο ξεγελιέται. Όχι εμείς, οι δεξιοί υπουργοί οικονομικών το είπανε. Γιατί ο Κόρμπιν πήρε τους ψήφους και πήρε περισσότερους ψήφους από ό,τι είχε πάρει ο Μπλερ όταν κέρδισε τις εκλογές. Θα κάνουμε συστηματικά λάθη και δεν θα μπορούμε να αναλύσουμε την πραγματικότητα, το καινούριο φαινόμενο. Και αυτό το καινούριο φαινόμενο, για να το αναλύσεις και να πας μπροστά, δεν μπορεί να το κάνεις με αυτό που ακούω από τον κύριο Λεβέντη και από την κυρία Γεννηματά για μια οικουμενική ή τεχνοκρατική κυβέρνηση. Γιατί για να το καταλάβεις αυτό το καινούριο, για να το καταλάβεις, πρέπει να καταλάβεις ότι εδώ γίνεται μια αντιπαράθεση αξιών, προταγμάτων, στρατηγικών, πολιτικών. Αυτό είναι που βλέπουμε μπροστά μας. Σε όλο το φάσμα. Προφανώς πολλά από αυτά τα φαινόμενα που σας περιέγραψα δεν έχω καμία συμπάθεια. Σ' άλλα έχω κάποια συμπάθεια. Αλλά για να μπορούμε αυτά να τα κάνουμε πολιτική,
πρέπει να ξέρουμε τι είναι το νέο φαινόμενο. Και το νέο φαινόμενο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος να το υποτιμήσετε. Θυμάμαι τον κύριο Βενιζέλο, 2-3 μήνες μετά που βγήκαμε αξιωματική αντιπολίτευση, ότι είναι μια φούσκα ο ΣΥΡΙΖΑ και θα ξεφουσκώσει και ποτέ δεν θα γίνει κυβέρνηση. 2 μήνες μετά. Γιατί δεν μπορούσε να αναλύσει και θεωρούσε ότι ό,τι είναι καινούργιο είναι απλώς η αναγέννηση του παλιού. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με άλλες δυνάμεις είναι το καινούργιο. Και είναι το καινούργιο σε 2 τομείς, θα σας πω. Ο ένας τομέας είναι στις επενδύσεις. Μην πιστεύετε τη ρητορία σας. Κοιτάξτε τι γίνεται στις επενδύσεις, πώς λειτουργούν τα ΕΣΠΑ, πώς δημιουργούμε καινούργια εργαλεία χρηματοδότησης, πώς ενσωματώνουμε σε αυτό την κοινωνική οικονομία, πώς μαθαίνουμε από πράγματα που δεν έχουν καμιά σχέση με την οικονομία. Γιατί για μας τα ντοκιουμέντα 14 που είναι στο χώρο του πολιτισμού, που ούτε παίρνουμε εμείς ότι εμείς τους βοηθήσαμε, εμείς το κάνουμε, μόνοι τους το κάνανε. Ο Άνταν Σίμτσικ, τη ομάδα του, χρειάζεται ένα χειροκρότημα από όλη τη Βουλή για αυτό που γίνεται. Δείξανε πώς με μικροεπεμβάσεις στο πολιτισμό μπορεί να δημιουργήσει τους σπόρους που γίνονται θαύματα σιγά σιγά. Και προβλέπω ότι σε 5 και 10 χρόνια ακόμα θα συζητάμε για την επίδραση του ντοκιμέντου 14 στην τέχνη και στην οικονομία στην Ελλάδα. Το ίδιο γίνεται και στην πραγματική οικονομία με αυτά τα καινούργια εργαλεία. Το ίδιο θα γίνει με το υπερταμείο. Δεν καταλάβατε ότι ήταν μια ήττα και ένα συμβασμό στο υπερταμείο και το αντιστρέψαμε και το έχουμε τώρα μια δυνατότητα και να αναδιαρθρώσουμε τις επιχειρήσεις και να αξιοποιήσουμε τα κίνητα του δημοσίου και να το ενσωματώσουμε στην πολιτική μας, την περιφερειακή και την κλαδική. Δεν το καταλαβαίνετε γιατί δεν βλέπετε το καινούριο. Και πάμε τώρα στο ταμείο. Και πάμε τώρα στην παιδεία. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που ήμουνα σε Υπουργικό Συμβούλιο που ήταν και ο Νίκος Οφίλης και ο Κώστας Γαβρόπουλος. Και ακούστε, γιατί πάλι θα χάσετε, θα νομίζετε ότι απλώς αυτοί οι δύο υπουργοί θέλανε να πάνε πίσω. Αυτοί όμως οι υπουργοί είναι εντός της συζήτησης για την παιδεία. Και όχι μόνο για την πανεπιστημιακή, αλλά ως πανεπιστημιακός θέλω να πω 2-3 κουβέντες, 4-5 πράγματα παραπάνω θέλω. Θέλω να πω και για την πανεπιστημιακή παιδεία. Γιατί παντού γίνεται μια συζήτηση για την παιδεία. Δεν είμαστε εκεί που είμαστε με την κυρία Διαμαντοπούλου, όχι εδώ. Παντού. Παντού ανησυχούν πανεπιστημιακή και κοινωνία ότι παρά έχει μπει ο ιδιωτικός τομέας μέσα στην έρευνα. Παντού ασχολείται ο κόσμος ότι φτωχοί φοιτητές δεν πηγαίνουν στα πανεπιστήμια γιατί νομίζουν ότι δεν έχουν πρόσβαση και πρέπει να πάρουν δάνεια και δεν είναι το πανεπιστήμιο για αυτούς. Παντού αισθάνονται ότι υπάρχει, η παιδεία πρέπει να είναι ένα συλλογικό κοινωνικό εγχείρημα και χάνεται αυτό. Και συζητάει ολόκληρες κοινωνίες στη Βρετανία και στην Αμερική για πώς μπορεί η παιδεία. Μέσα σε αυτό το ρεύμα είναι και ο Φίλης και ο Γαβρόγλου που προσπαθούν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Σας λέω, θα χάσετε την μπάλα αν κοιτάτε ότι νομίζετε ότι ό,τι θέλει να κάνει είτε ο Γαβρόγλου και ο Φίλης τώρα για την παιδεία ή σε άλλους τομείς είναι απλώς να φέρουν το παλιό. Θέλουν να φέρουν το καινούριο, αλλά με καινούριους όρους για μια παιδεία με συλλογικές αξίες όπου η εκπαίδευση δεν είναι μόνο για την ανάπτυξη. Δεν είναι μόνο για την ανάπτυξη. Η παιδεία έχει μια αυταξία. Η παιδεία δεν είναι μόνο για να πηγαίνουν καλύτερα επιχειρήσεις. Και μάλιστα να σας πω και το παράδοξο της ευτυχίας που λέγανε οι αρχαίοι. Που λέγανε ότι άμα θέλεις να είσαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, το μόνο πράγμα που δεν κάνεις είναι να κάθεσαι και να σκέφτεσαι πώς θα είμαι ευτυχισμένος. Κάνεις μια σχέση, κάνεις ένα χόμπι και γίνεσαι. Αν θέλεις να είναι επιτυχημένη η ελληνική οικονομία, δεν στοχεύεις η παιδεία να είναι άμεσα για την ανάπτυξη, αλλά έμεσα. Άρα νομίζω ότι αυτή η συμφωνία βάζει τους όρους για αυτές τις συζητήσεις. Προφανώς και για την παιδεία και για την ανάπτυξη θα έχετε αντιρρήσεις. Αλλά αυτή είναι πια η συζήτηση. Αυτή είναι η συζήτηση. Ποιος, με ποιους κοινωνικές ομάδες μπορούν να οργανώσουν μια καλύτερη παιδεία, μια καλύτερη ανάπτυξη που να υπηρετεί τον κόσμο καλύτερα. Και ένα τελευταίο, και με αυτό θα κλείσω, για να πω κι εγώ ένα πράγμα εκτός θέματος. Κατά αυτή το καινούριο που βγαίνει, οι μετανάστες είναι άνθρωποι. Και όταν σκοτώνεις μετανάστες, δεν σημαίνει ότι δεν είσαι βίος και δεν είσαι με την τρομοκρατία.
Γιατί αυτό κάνει η Χρυσή Αυγή. Σκοτώνει και μετανάστες, και για μας αυτοί οι μετανάστες είναι άνθρωποι. Και δεν μπορεί να λες ότι σκοτώνουν μόνο το Φίσα, όσο και τραγικό να ήταν αυτό. Είναι μια βάρβαρη οργάνωση και ο κύριος Μητσοτάκης στο Πολίτικο τους αθώωσε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση της πρώην μερεσίας διατάξεως.